Ρίνιες. Όταν μεγαλώσει λίγο και καταλαβαίνει, τι βάτσι παιδί για τον σπουδαίο παππού της. Πιάνει πίνακες στο σπίτι, βλέποντας την προσωπογραφία του, ή πολλές φορές όταν την έχω αγκαλιά, ακουμπάει το τατουάζ που έχω στο χέρι μου, το έχω το πρόσωπό του και της λέω ότι αυτός είναι ο παππού σου, θα ήθελα πολύ να ήταν εδώ, θα τον γνωρίσει σιγά σιγά, θα μάθει τα τραγούδια του και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα της τα πω όλα από την αρχή, γιατί είναι ευλογία να γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο. Τα πράγματα με την πρώην σύντροφο του πατέρα σας είναι πλέον σε μέσω δικαστικής οδού, έχουν οδηγηθεί εκεί? Όχι, ακόμα έχουμε κάποια θέματα με δικαστήρια, δεν έχουμε καμία επαφή, ούτε θα έχουμε καμία επαφή, το θεωρώ αδύνατο, δηλαδή ακόμα και αν υπήρχε διάθεση από τη μία πλευρά, δεν έχω καμία διάθεση να... Καμία διάθεση. Θεωρώ ότι είναι παρελθόν και από εκεί και πέρα, ξέρετε κάτι, ο χρόνος τιμωρεί όποιος έχει κάνει σφάρματα στη ζωή του. Παιδιά σου, ακούνε τα τραγούδια σου. Είναι γνώμη σου, αν σας αρέσει. Ναι. Μάλιστα και πρόσφατα πήρα μια κριτική. Τα μικρά παιδιά έχουν τελείως διαφορετικά ακούν τελείως διαφορετικά το τραγούδι. Θέλουν να είναι εύκαρο, θέλουν να είναι κάπως στο μυαλό τους. Μικρά τα παιδιά. Αλλά ευτυχώς έχουν αγάπη μεγάλη στον μπαμπά και επειδή είναι ο μπαμπάς τους, αν θέλουν να σκάνουν κι αλλιώς. Καλά, είναι όλα πονεμένα τα γούτια του Πλούταρχου. Ακριβώς, επειδή είναι όλα πονεμένα. Τι δεν σου αρέσει. Ο μπαμπά θέλουμε να γελάσουμε. Γι' αυτό λέει, ευτυχώς τουλάχιστον αγαπάνε τον μπαμπά. Υπάρχει και ένα τραγούδι τώρα στο νέο δίσκο που τον έγραψε, που το γράψε ο Γονίδης, το οποίο δεν το πιστεύετε ότι είναι Πλούταρχος αυτός. Καταρχάς έχει με τους Kings το πολύ ωραίο. Και με τους Kings που βγήκε, ναι. Είναι χαρούμενο αυτό. Παιδιά, ο Χριστοφόρου τι άδειασμα έφαγε. Ένα τηλέφωνο μπορώ να τον πάρω. Είναι δυνατό. Έλεος πια δηλαδή. Του είχαν πει ότι θα συμπαρουσιάσει, ψάχνανε συμπαρουσιάστρια. Κάτι τέτοιο, λέει τέρι του. Είχαν πει και τέρι. Ναι, παιδιά, αλλά αυτό έγινε παλιότερα. Πήρε τηλέφωνο και δεν είχε καμία ανταπόκριση. Ναι, αλλά έγινε παλιότερα, επειδή είδα όλες τις δηλώσεις. Ήταν πριν ακόμα η ΕΡΤ αποφασίσει για την Ντέμι. Και τι σημαίνει αυτό? Μάλιστα λέει εκείνος ότι τους είχα προτίσει και την Ντέμι. Άρα είναι ένα ραντεβού προφανώς που έγινε νωρίτερα. Προφανώς που έγινε ένα ραντεβού νωρίτερα. Φυσικά θα μπορούσα να το απαντήσω. Παίρνει τηλέφωνο, α πούμε, δεν μπορούσαν να πούνε κύριε Χριστοφόρου μου, σας ευχαριστούμε πολύ, έχουμε επιλέξει κάποιον άλλον. Επίσης είπα ότι παρουσίασε πέρσι τον ελληνικό τελικό. Τελικό πέρσι. Δεν ήταν απευθείας ανάθεση με τους Άργκο. Ήταν απευθείας και έγινε μια συνέντευξη τύπου στην ΕΡΤ στο Ραδιό Μέγαρο. Εκεί που έμειναν έξω οι δημοσιογράφοι των καναλιών και έγινε μέσα μόνο η κάμερα της ΕΡΤ. Παιδί, και ο Γιάννης Βαρδής είναι κάθετος, έτσι. Εντάξει, εγώ είμαι μαζί του πάντως. Όχι καθώς, γιατί με τη ΜΟΒ υπάρχει θέμα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, βλέπω ότι υπάρχει... Με τη Φιλοθέη ΜΟΒ. Με τη Φιλοθέη ΜΟΒ, τη σύντροφο του. Την τελευταία σύντροφο πατέρα του. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει. Σύζυγος. Βλέπω ότι υπάρχει, παιδιά, ένα μίσος. Συγχωρέστε με, όταν λέει εδώ ότι ο χρόνος τιμωρεί, είναι πάρα πολύ βαρύ. Απευθύνεται στην κυρία ΜΟΒ και λέει. Δεν το λέει έτσι. Προφανώς και δεν ξέρει και το λέει. Ο χρόνος τιμωρεί όταν δεν κάνει σφάλματα. Δεν είναι μίσος. Αν κάποιο σου κάνει κάτι και σε ενοχλήσει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο χρόνος.